συνελήφθη στη Δράμα από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος ασφαλείας Δράμας, 26χρονος αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών. Ειδικότερα σε έρευνα πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη σύνδρομη του αστυνομικού σκύλου στο σπίτι του 28χρονου, καθώς και στην κατοχή του εντόπισαν μεταξύ άλλων και κατέσχεσαν 6 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 476,3 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 295 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Δράμας. Συνελήφθη στην Κομοτηνή από αστυνομικούς της ομάδας Δίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ροδόπης, 27χρονος δράστης σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι εισήλθε σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσε ένα πορτοφόλι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Κατά τη σύλληψή του, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 27χρονου το αφαιρεθέν πορτοφόλι με τα χρήματα, τα οποία παρελήφθησαν από το δικαιούχο του, καθώς επίσης και 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 2 κινητά τηλέφωνα, 5 ρολόγια, 1 ηλεκτρονική συσκευή, διάφορα αξεσουάρ υπολογιστή, κοσμήματα και είδη ρουχισμού. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι όλα τα παραπάνω αντικείμενα, εκτός από τα 4 ρολόγια, τα είχε αφαιρέσει ο 27χρονος από το σπίτι που διέριξε στην Κομοτηνή. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Κομοτηνής. Συνελήφθη σε χωριό της Ξάνθης από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης, 32χρονος δράστης σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι εντόπισαν να κατέχει στο εσωτερικό του καταστήματός του 224 βεγγαλικά πυροτεχνήματα, τα οποία και κατασχέθηκαν. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπευλήθη στην εισαγγελέα πλημελιωδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης.